Είσαι καλά, είσαι καλά. Δεν απαντάει. Δυνατά μέτρα. Και 5, και 6, και 7, και 8, και 9, και 10. Δεν αναπνέει. Παίρνω ψηλές. Σε ποιο νούμερο παίρνεις? Σε 166. Βάλε μου πρώτα το ένα σου χέρι, τη βάση μόνο της παλάμης και τώρα πλέξτε. Άνοιξε λίγο τα γονατά σου, κοντωμένα τα χέρια σου και όχι το σώμα σου. Φτάσου τα δάχτυλα να μην ακουμπάνε. Ξεκίνα. Και παίρνει, έχεις πάρει το ΕΚΑΒ. ΕΚΑΒ παρακαλώ. Γεια σας, είμαι στο ισόγειο της έξω από το 8ο περίπτερο στη ΔΕΦ. Ναι. Και είναι ένας κύριος γύρω στα 60. Κοντωμένα τα χέρια σου με τη μουσική. Συνέχισε. Είναι ένας κύριος γύρω στα 60. Μάλιστα, αναπνέει. Δεν έχει αναπνέει. Το έχετε ελέγξει, ξέρετε. Ναι, του κάνω κάρπα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό είναι το τηλέφωνό σας. Ναι, είναι αυτό. Ωραία, ερχόμαστε, συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπορεί να δώσεις συνθήσεις. Δύο μόνο δάχτυλα, δύο μόνο. Άσε να βγει ο αέρας, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Συνέχισε τώρα 30 να μου μετράς. Στο περίπτερο 8, στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ, πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο σεμινάριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση των πολιτών της Θεσσαλονίκης στο κάλεσμα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας να έρθουν σήμερα εδώ, στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Γερμανός, να εκπαιδευτούν πάνω στις αρχές της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Με άλλα λόγια, στο τι πρέπει να κάνουν όταν βρεθούν μπροστά σε έναν ανθρωπό μας ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή. Εθελοντές και εκπαιδευτές της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επίγουσας Προνοσοκομιακής Φροντίδας και του Οργανισμού Kids Save Lives ενημέρωσαν τον κόσμο για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι εδώ πέρα στη χώρα μας ότι τα παιδιά είναι καλύτεροι μαθητές από τους ενήλικους. Πιο γρήγορα, πιο εύκολα καταλαβαίνουν όλα αυτά που τους διδάσκουμε. Άρα λοιπόν, εκεί πέρα έπρεπε να στοχεύσουμε εδώ και πολλά χρόνια. Το έκανε η Δανία αντίστοιχα από το 1995 και αποδείχθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ότι τριπλασιάστηκαν οι άνθρωποι που σταματούσε η καρδιά τους και επιστρέφαν στη ζωή. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξεκινήσαμε από το 2010 και μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια, σήμερα βρισκόμαστε το 2018, έχουμε πετύχει πολλά πράγματα. Η πνευμονική αναζωογόνηση την τελευταία πενταετία, δεκαετία, ζει μια τεράστια αύξηση και ένα τεράστιο ενδιαφέρον και με τη χρήση από απλούς πολίτες των χεριών και του στόματος για να κάνουμε βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, συμπιέσεις και εμφυσίσεις, αλλά και με την αγορά είτε από τους δήμους, είτε από κοινοφελείς οργανισμούς, είτε και από ιδιώτες που δωρίζουν τέτοια μηχανήματα στην κοινότητα για να σωθούν ζωές των ανθρώπων μας. Η καρδιακή ανακοπή είναι η ευνίδια διακοπή της κυκλοφορίας και της αναπνοής, με τελικό αποτέλεσμα την ανεπαρκή παροχή οξυγονωμένου αίματος στα ζωτικά όργανα. Στη χώρα μας το φαινόμενο ανακοπών, ακόμα και σε νέους ανθρώπους ή αθλητές, είναι συχνό, καθώς 7.000 ανακοπές συμβαίνουν σε δημόσιους ή αθλητικούς χώρους. Ήταν η πρώτη φορά που έχω έρθει σε αυτό το σεμινάριο. Δεν ξανά τύχε να κάνω σεμινάριο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, που έκανα το σεμινάριο, η κυρία που είναι και νοσοκόμα γιατρός εκπαιδευτικός μου είπε ότι ήσουν πολύ καλός και όντως πήγε πάρα πολύ καλά. Θέλω να βοηθήσω κι εγώ, γι' αυτό ακριβώς ήρθα στο σεμινάριο αυτό. Πιστεύω πως είμαι σε μια καλή κατάσταση και θα μπορούσα να σώσω κάτι. Θα ήθελα να είμαι απλά έτοιμη σε κάθε περίπτωση. Οι 50 εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο σεμινάριο ήταν γιατροί και νοσηλευτές και στους συμμετέχοντες δόθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης.